Όπως ενθουσιαστήκαμε λίγο με τον Αζίζη, και οι Αβίλα έχουν άλλα πράγματα να ενθουσιάζονται. Με την περιγραφή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Και πραγματικά μπράβο στα παιδιά, γιατί αναδεικνύουν και τα χαμηλότερα πρωταθλήματα. Ο αγώνας είναι Καλαμάτα Φουστία και περιγράφουν τον ποδοσφαιριστή του Φωστέ τη Καλαμάτα που μάλιστα σκόραρε κιόλα. Ναι, το Τωρίτο λένε. Ωραία. Αθλητισμό και κυρίω ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο να ξεφύγουμε από αυτά τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τι. Δεν είναι αλήθεια, δεν με νοιάζει τι. Θέλω να δω με ένα τυχαίο ποδοσφαιρικό αγώνα. Μια φάση, ωραία, να χαρώ. Τίποτα, δεν θα λύσει τα πολλά του ζωή μου. Όχι. Καλή παίξα Σαραντόπουλο στο εκτελή. Α, χαμηλά. Πούτσι, σου μπέρε ο Πούτσι. Σαραντόπουλο στο πρώτο, στα 14 λεπτό. Πολύ χαμηλά, πάλι περνάει πάνω από τον Πούτσι. Κύριε Πούτσι. Το Πούτσι άμυνα εκεί και πάλι είναι εγώ. Λουχάνοβιτς, Πούτσι, Πούτσι σου μπέρε ο Πούτσι. Ωραίο σου του Πούτσι. Να τη, να τη κόντρα. Να τη ως ο Πούτσι πάλι. Ευχαριστώ σου Πούτσι της ο Μπελίν. Καλύτερα γρήγορα την πάρα παιδί μου. Σουτ, γκολ. Γκολ ο Πούτσι. Έχει δίκιο η Ελένη Καρδά, γιατί μία φώναζε ο Πούτσι και μετά λέγει γκολ Πούτσι με σίγμα. Είναι καλό ή είναι. Εκείνη την ώρα. Καλό είναι, είπε Πούτσι 100 φορές. Μπορεί να είναι και από την Αλβανία ο άνθρωπος, παιδιά. Ναι, Πούτσι είναι ένα γκολ. Είναι ένα γκολ Πούτσι. Και είναι η Ελένη και τον πεθαίνω του Ολυμπίου μου, Πούτσι μιλάτε άλλα. Αλλά Πούτσι είναι ένα γκολ. Πούτσι το λένε τον άνθρωπο. Και το παιδί το βγάλανε τζεζέμε και μπορεί να το φωνάζουν Πούτσι. Να σου το πω όταν ανοίξει. Ο Ανοίξιος είναι ο τζεζέμε. Και πέρα δεις ένα ποσό το